εμείς μπορεί να κρυώνουμε, αλλά πού θα πάει, ξανάρχεται το καλοκαιράκι. Παγωτό με στο χειμώνα. Ναι. Το Μάιο έρχεται, μην βιάζεσαι και εσύ να το δεις μέσα στο χειμώνα. Δεν είμαι ευχαριστημένος, Ελένη. Με έχεις ακούσει να πω άσχημη κουβέντα για τρέιλερ? Ποτέ. Το Baywatch το περίμενα πώς και πώς. Έχουν τα γυρίσματα 1,5-2 χρόνια κοντά. Ναι. Έβλεπα φωτογραφίες. Αναστατωνόμουν. Έβλεπα ωραίο υλικό. Μπορείς να κάνεις μια καταπληκτική δουλειά. Oh, πολύ περίμενα πώς και πώς το τρέιλερ. Πολύ ντυμένο. Μάλλον. Όχι, κάνεις λάθος. Γυμνό είναι. Αλλά... Χαράματα σήμερα το πρωί βλέπω το τρέιλερ. Λέω ευτυχία. Ήρθε το Baywatch. Θα τα Χριστούγεννα. Ζακ Έφρον. Dwayne Johnson, ο πιο sexy άνδρας για το 2016. Η Νταντάριο, τρομερή. Η Νταντάριο, η Τσόπρα. Στον προθάλαμο του Νόσκαρ. Τσόπρα είναι αυτή. Μία Τσούπρα από το χωριό πήγε στο Baywatch. Η Τσούπρα. Ρόρμπαχ, η Κέλλη. Η Κέλλη Ρόρμπαχ και η Πριάνκα. Έλα, Κατέρνα, δεν βοηθάς και εσένα, θα σε αλλάξω θέση. Τσάπα κάθεσαι εκεί. Και αυτός βλέπει θέματα με χου. Διώξτε από πάνω σου. Πριάνκα. <Εσύ εξτράξει. laughs> Και η Πριάνκα Τσόπρα. Λοιπόν, αυτή εδώ μιλάμε για τον Baywatch, το γνωστό που όλοι έχουμε αγαπήσει. Έλα ρε Γρηγόρη, άστο, δεν πας περιπτώσει. Αν έχω πρόβλημα με το χ. Τα έχω πει, αλλά πώς θα γίνει τώρα. Δεν μας λυπάσαι και εμάς. Καλά σου λέει, διώξε το χ, δηλαδή έχουμε τρελαθεί. Στόπα, διώξε το παπάτσο. Παιδάκι μου, κατέβαζε το όνομα, θες να πεις το χ. Εσύ είναι λες και θες να το φωνάξεις το χ. Ή και αυτό την πατάς. Πήγαινε το πιο light, πιο ήσυχο το χ. Πες χιόνι καταρχήν, το χιόνι το λες. Ναι, γιατί είναι χ. Όχι, μην παίρνεις ανάσες βαθιές. Άστο να βγει μόνο το. Χιόνι. Ωραία. Μπράβο. Χουχούλιασμα. Χουχούλιασμα. Ένα. Να το είδες. Ξαναβγήκε. Βγήκε ο ρόγχος πάλι. Άστο, κατάπινε και μετά πες το. Πώς κάνουν τα μικρά όταν λένε το πείμε ο γάιδαρος. Έχει δυο αυτιά μεγάλα. Κατάπινε. Πώς λένε το πείμα και δώστα όλα μετά. Το μπορείς, αφού είσαι δυνατός. Είσαι κέλι. Έλα μωρέ Γρηγόρη. Είναι το Baywatch που όλοι έχουμε αγαπήσει. Σταματήστε ρε παιδιά να πω την ταινιά. Στον προθάλαμο τον Όσκαρ. Εκεί λοιπόν είναι. Η Κυπριώτησα η Τσούπρα, τα είπαμε, ναι. Εκεί λοιπόν είναι ο Dwayne Johnson, ο μόνος που έχει απομείνει για να κάνει αυτό το λειτουργήμα. Το επάγγελμα να σώνει τον κόσμο που μπαίνει μέσα και θαλασσοπνίγεται. Ο Δήμος της περιοχής κόβει τα κονδύλια και φτύνει να χαθεί τον Baywatch. Ποιος Δήμος είναι, Λούτσας? Γιατί κόβουν κονδύλια και εκεί. Κρίση. Εγώ είπα στην Αμερική, πιο λεπτό. Κρίση στο Μαλιμπού. Εκεί λοιπόν προσλαμβάνουν, παίρνουν τον Ζακ Έφρον, ο οποίος από κορμί είναι λαμπάδα ο άνθρωπος, έτσι. Καλοριφέρ. Πολύ γυμνασμένος. Μπράβο. Πολύ γυμνασμένος. Μπράβο. Αλλά τους βγαίνει ο μεγαλύτερος γκαφατζής που υπάρχει. Και Λάκη εκεί πλάκα. Που λοιπόν περιμένουμε να δούμε τον... Περιμένουμε να δούμε τον Baywatch να τρελαθούμε καλοκαιριάτικα, μας βγαίνει μια κωμωδία. Η κωμωδία... Ξέρεις, Ελένη, δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι δύσκολο πράγμα. Για πες μας. Άρα τι, λες ότι δεν πέτυχε η κωμωδία? Πες μας, Γιάννη Μπέζο. Είναι δύσκολο πράγμα η κωμωδία. Πες μας, ρε. Παιδιά, το τρέιλερ είναι 2 λεπτά κοντά. 1,5-2 λεπτά. Και? Δείτε το και πείτε. Πες μας τι ένιωσες. Κάπου με έπιασε και κάπου μ' άφησε. Δεν με κράτησε. Δεν είναι για να σε πάρει στον αέρα και να σε εξαφανίσει. Εντάξει, το Baywatch είναι, δεν είναι άγγλος ασθενής. Πού σε έπιασε, εκεί που τρέχανε, σε έπιασε. Εκεί τον έπιασε, τον πιάνει πάντα εκεί. Μα εκεί περιμένει αυτό, το τραμπαλιζέ. Πώς πέφτανε και όλα στην ώρα που τρέχανε. Πέφτανε, μπαίνανε και γόντουσαν. Έσωνε. Γόντουσαν. Δηλαδή, ξέρεις που με έχασε. Πού σε έχασε. Παίρνει φωτιά ένα γιότ. Καίγεται. Όπω δράμα. Κάτω, κάτω στο γιότ στην καμπίνα είναι μια πανέμορφη κοπέλα. Την αφήσανε εκεί? Όχι. Φεύγει ο Dwayne Johnson πολύ βόλο να πάει να τη σώσει. Μπράβο του. Ανεβαίνει σχεδόν να καεί χειρότερα από μένα. Με τέτοιο ρίσκο. Ανεβαίνει πάνω στο σκάφος, βγάζει την κουπέλα. Την κουπέλα, την έβγαλα. Εκεί βγαίνει η Τσούπρα. Πού πάει η κουπέλα και η Τσούπρα. Ήταν από μακά. Γιατί το κουπέλα σώθηκε. Βγάζει την κοπέλα από κάτω, την παίρνει αγκαλιά να τη σώσει στο φλεγόμενο σκάφος. Και την πνίγει. Και του λέει η κοπέλα. Θα έβγαινε ραντεβού μαζί μου. Όχι, με έχασε εκείνη την ώρα. Γιατί, παιδί μου? Γιατί καίγεσαι το ραντεβού, σκέφτεσαι εκείνη την ώρα. Λες, δόξα τω Θεώ, μέσωσε ένας άνθρωπος. Και προς τιμήν του, ο Τζόνσον. Τι προς τιμήν του, γιατί αληθινή ιστορία είναι. Έχει ταυτιστεί. Μιλάμε για μια ταινία τώρα και προς τιμήν του. Τι προς τιμήν του, μωρέ. Κολύμπι έχει, καψίματα έχει, ταυτίστηκε και τελείωσε. Τρέξιμο έχει, τραμπάλι στο πετσί του ρόλου. Στον προθάλαμο τον Όσκαρ. Θαυμάτα, υπερβολική είσαι. Δεν είναι για Όσκαρ, Ελένη. Είναι μια ευχάριστη ταινία, την δει στο καλοκαίρι. Φορά μας λες ότι δεν είναι εκεί στη σκηνή αυτή, χάθηκε και το Όσκαρ οπτικών εφημερίδων. Κάνω όλα. Όσο και το τελευταίο δηλαδή. Εκεί, Ελένη, α πω κάτι.
Έχεις πάει, έχεις πάρει το μπάνιο σου, γυρνάς σπίτι, τρως πέντε μπουκές και πας σε ένα θερινό σινεμά, τη δεις την ταινία. Περάσε ευχάριστα, αλλά δεν είναι τίποτα το τρομερό. Όσκαρ... Δεν μπορώ να πω ότι έφερα διαμάτι σήμερα. Όσκαρ κουστούμι. Αλλά είναι και σε ένα δύσκολη θέση σαν κι αυτόν, διότι δεν μπορεί να δείχνει μόνο τα διαμάτια, πρέπει να δείχνει και τα υπόλοιπα, τα οποία όμως σε κάποιον άλλον μπορεί να αρέσουν. Πολύ αναμενόμενη ταινία. Δουλειά σου είναι να τα πεις όλα, Γρηγόρη. Πολύ ανέμενο τρέιλερ. Των ξένων ταινιών έχεις γίνει από μόνος σου. Ειδικά τον Πώς Baywatch. Πώς άρπαξες έτσι αυτόν τον τίτλο, θα τον αφήσεις. Πώς άρπαξες φωτιά. Ποτέ. Ειδικά τον Baywatch το περίμενε κόσμος. Ξέρεις και κοσμάκης. Καλεμένα πώς με πιάνουν κάθε μέρα. Εσένα σε πιάνει κανείς για αυτό τον Baywatch ή πιάνουν Baywatch... όλοι τον Γρηγόρη με την Κατερίνα. Δεν με έχει πιάσει κανένας για τον Baywatch. Πώς να το ερμηνεύσω. Μήπως... Μήπως κάτι είδαν το τρέιλερ και τους κόπηκε η όρεξη. Μα τώρα βγήκε, δεν προλάβανε οι άνθρωποι. Και αυτό έβλεπα το πρωί τον κόσμο λίγο σαστισμένο. Ναι, στα διόδια εμένα μου λέει βγαίνει το Baywatch, κάτι άφησες, δεν ξέρω εγώ. Μα αυτό δεν μεγαλώσαμε. Δεν μου δίνει, δεν σου δίνει τα ρέστα, ε. Δεν μου δίνει τα ρέστα. Όσκαρ κοστούμιον δεν πάει, τρία μπανιερό αλλά. Τρία μπανιερά, όταν παίρνουν τον μπάνιο και έπειτα. Να πάρουμε μια γεύση. Θα την πάρουμε, αλλά τώρα μας απογοήτευσες. Έπρεπε πρώτα να δούμε το τρέιλερ και μετά να μας πεις την κριτική σου στο τρέιλερ. Ελένη, ήμουν... Έτσι το κάνει ο αρχηγός. Αυτή είναι δηλαδή μια... μας λέει δύο λόγια περί τίνος πρόκειται, μας βάζει να το δούμε και μετά λέει αρχίζει τα... Όχι, δεν μ' άρεσε. Κάνει γκριμά. Ποτέ δεν θα πει δεν μου άρεσε. Όχι, δεν μ' άρεσε. Είναι τελείως χάλια η ταινία, δεν την πιάνει από πουθενά και θα πει να σας πω κάτι παιδιά. Σωστό. Έχασα το χρόνο μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτό να το έχουμε ακούσει δύο φορές. Ναι, 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 έχεις δίκιο. Το πάει από εδώ, το πάει από εκεί, πώς το φέρνει ένα ρουδρουδρού. Δομοκού φαρσάλων. Δεν βγάζουμε 100% το συμπέρασμα, αλλά όσο το ξέρουμε, καταλαβαίνουμε. Ναι. Εσένα τώρα μα είπε σαν να μα δει και μύριζε και το τρέιλερ. Μήπως να το δούμε και μετά να μα πει. Το τρέιλερ. Να το δούμε και μετά να μα πει. Λοιπόν. Έχω να κάνω πέντε παρατηρήσεις. Ξέρεις κάτι, δεν μου έβγαινε να πω καλή κουβέντα για το τρέιλερ, κατάλαβες. Α, σου έλεγες απλά, βγήκε το τρέιλερ. Ναι, το Baywatch, το περιμένει πώς και πώς ο κόσμος. Άντε πάλι, και εσύ τώρα το έκαψες. Δεν το έκαψα, ρε ζήνε. Μπορεί να είναι καλό σαν ταινία, για αυτό που είναι. Μπορεί αυτό να πέτυχε το τρέιλερ. Ναι, αλλά εσένα τώρα όσοι σε παρακολουθούν και σε αγαπούν και εκτιμούν το πόσο καλό είσαι στα τρέιλερ. Ναι. Μπορεί να τους έχεις επηρεάσει αρνητικά. Παίζεται η αξιοπιστία σου εδώ, δεν είναι απλά πράγματα. Λάθος κάνετε. Κάνετε όλοι λάθος. Το τρέιλερ είναι το μόνο πράγμα που μπορεί ο άλλος προλαβαίνει να το φτιάξει. Μέχρι να βγει η ταινία. Μήπως κρούμε αυτή τη στιγμή τον κόδωνα του κινδύνου στην Παραμάουν. Ή βοάμε στην έρημο. Χτυπάς και την Παραμάουν τώρα. Παραγωγάρα, όχι... Α, τώρα παραγωγάρα. Παραγωγάρα είναι, δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Αλλά μπορεί το τρέιλερ να πέτυχε, να βάλανε λάθος ατάκες. Καλά, για να δούμε λίγο. Όπω Γρηγόρη, είχε απόλυτο δίκιο. Από τρέιλερ δεν. Θέλω να είμαι ειλικρινής με τον κόσμο. Εκτός αν δεν είναι για τη δικιά μας ηλικία. Αυτό λέγαμε. Μήπως πάλι μήπως είναι για πιο τύπου 16, 17, 15, 18. Για αυτούς είναι μήπως σίγουρα. Μήπως αυτοί ξετρελαθούν. Μπορεί. Εμείς λίγο απλά το κοιτάμε και λέμε τι είναι αυτό, Παναγίτσα μου. Δηλαδή δεν θα καταλάβουν τα πιτσιρίκια που τα ξέρουν όλα και τα βλέπουν αλλιώς από εμάς, ειδικά αυτά που είναι ψηφιακά. Ότι όλο αυτό που βλέπαμε ήταν σαν green box από πίσω, ήταν σαν ψεύτικο. Mm. Δηλαδή, όταν την έπιανε ήταν για ψεύτικο. Να τη σώσει και την πέταγε στη θάλασσα, ήταν σαν να είναι αλλού αυτή και αλλού η ταινία. Νομίζω πως Θοδωρή, ναι. Ο Dwayne Johnson διάβαζα ότι είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος αυτή τη στιγμή στο Hollywood ισκύ. Με κάπα πάντα, ισκύ. Είναι το καινούριο. Μαζί με τους ισκύλοι, πανεβόλτες. Ισκύλοι και τη σκύλη. Καινούργια ταινία. Το ισκύο μου με πονάει. Εγώ έχω λίγο ισκύο. Δεν ξέρω αν είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος. Αυτό εξαρτάται κάθε φορά από την ταινία, από το deal στο οποίο έχει κερδίσει Λίνει. Πολλά χρήματα. Γιατί τους πιάνει και λίγο εκεί που θέλουνε, που λένε. Με συγχωρείτε, περνάω μπροστά. Απάντησε στον Γρηγόρη και πούμε. Δεν έρχομαι μάλλον, θα έρθετε εσείς. Αυτή τη στιγμή παλεύει να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ο Ντάνιελ Κρέιγκ για τον καινούργιο James Bond. Διότι λέγεται ότι τελικά θα πρωταγωνιστήσει. Ενώ έλεγε ότι δεν και λοιπά, τι θέλει. Θέλει πάνω από 30, 40, 50 εκατομμύρια. Αυτή όμως η λίστα που έχουμε εδώ είναι με τους υπερπληρωμένους. Και αυτό σημαίνει πόσα λεφτά παίρνεις και πόσα φέρνεις στα ταμεία. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε, Γρηγόρη, γιατί δεν ξέρουμε ποια αν ισχύει. Ο ηθοποιός φέρνει τον κόσμο ή η ταινία η ίδια το σενάριο. Μάλιστα. Αυτά έχω να σας πω.